Γεια σας παιδιά, Check Tech Now, Κώστας εδώ και σήμερα θα δούμε μια κάρτα γραφικών της σειράς R9, τη D70X της Asus, Direct CU2 όπως βλέπετε top. Λοιπόν, όπως θα ξέρετε όσοι παρακολουθείτε και στο Facebook, εδώ και 2 εβδομάδες είμαι χωρίς κάρτα γραφικών, γιατί η προηγούμενη κάρτα γραφικών που είχα πάρει πριν από 1,5 χρόνο περίπου και είχα κάνει unboxing στο κανάλι εδώ πέρα, τα έφτισε, ήταν ακριβώς η ίδια κάρτα όπως και αυτή εδώ πέρα, αλλά με 2GB αντί για 4. Η συγκεκριμένη σειρά της Asus μπορώ να πω ότι με έχει ικανοποιήσει πάρα πολύ, με έχει βγάλει προπρόσωπο, βέβαια τώρα θα μου πεις μακάει και. Νομίζω ότι το πρόβλημα έγινε εξαιτίας κάποιας δυσλειτουργίας των driver, γιατί τα προβλήματα άρχισαν να εμφανίζονται από τη στιγμή που έκανα update στους 15.3, 15.4, 15.5 drivers και μέσα ήταν κάπου το πρόβλημα. Από τότε άρχισαν να εμφανίζονται artifacts. Μέχρι που τα έπαιξε, τέλος πάντων αφού με ταλαιπώρησαν πάρα πολύ, είπα να την αντικαταστήσουν από το e-shop. Είχα τη φαϊνή ιδέα να πληρώσω μια μικρή διαφορά και να πάρω το πιο αναβαθμισμένο μοντέλο, κυρίως για το Witcher το 3, το οποίο θέλει πολύ χώρο στη RAM να απλωθεί. Και έλεγα να πληρώσω μια μικρή διαφορά. Μπορώ να πω και δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει με τις φάσεις που περνάμε τώρα, οι τιμές έχουν ανεβεί. Μέσα σε μια εβδομάδα πήρε 10 ευρώ πάνω αυτό το πράγμα. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούσα να μείνω όμως χωρίς κάρτα γραφικών, οπότε αναγκαστικά, γιατί μου είχαν δεθεί τα χέρια, προχώρησα και την πήρα. Τέλος πάντων, ας προχωρήσω στην κάρτα αυτή καθεαυτή, αν και είναι ένα πρόβλημα της αγοράς ότι οι τιμές ανεβαίνουν χωρίς κανέναν απολύτως έλεγχο. Τέλος πάντων, η συγκεκριμένη κάρτα γραφικών έχει μνήμες GDDR5 στα 4GB, το ρολόι της χρονίζει στα 1120MHz, 5600MHz μέχρι 1400 MHz, νομίζω είναι ένα κομμάτι, δεν ξέρω πώς πάει ακριβώς. Τέλος πάντων είναι η κάθε μνήμη. 256 το interface της συγκεκριμένης κάρτας. Σε σχέση με τον ανταγωνισμό μπορώ να πω ότι προσφέρει πάρα πολλά. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο site, θα δω αν θα σας το βάλω κάπου εδώ να εμφανιστεί, σίγουρα θα το έχω στο description από κάτω, το οποίο μπορείς να κάνεις comparison, σύγκριση κάρτες γραφικών που βολεύει, όπως και επίσης υπάρχει και για επεξεργαστές. Και κάνοντας τα τεστ με όλες τις κάρτες που υπάρχουν στο εμπόριο αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον λίγο και μεγαλύτερες, η συγκεκριμένη αγγίζει και φτάνει πολύ κοντά σε επιδόσεις, τουλάχιστον από ό,τι είδα από τα τεστ, στην R9 τη 2085 εκεί μέσα, και έχουν μικρή, μεγάλη διαφορά στην τιμή. Οπότε θεώρησα και εφόσον ήμουν ικανοποιημένος να την πάρω. Το ρεύμα που τρώω είναι 225W. Και απαιτούνται 2 εξάπινα. Τέλος πάντων, αρκετά μεγάλη καρτούλα. Εγγύηση ευτυχώς είναι 3 χρόνια. Νομίζω ανανεώθηκε τώρα που πήρα αυτήν εδώ. Οπότε για άλλα 3 χρόνια είμαι ικανοποιημένος. Να δούμε τι έχει μέσα το κουτί. Βέβαια για κάποιο λόγο το μαχαίρι μου κάπου το έχω. Τέλος πάντων, θα το ανοίξω με το ψαλίδι. Λοιπόν, μεγάλο κουτί, γι' αυτό και έχω αλλάξει λίγο το setup όπως βλέπετε για το unboxing. Η κάμερα είναι κρεμασμένη πάνω από την οθόνη. Πολύ όμορφο πακέτο, το είχα πει, ας το φέρω πιο εδώ, το είχα πει και στο προηγούμενο unboxing που είχα κάνει σχετικά με το προηγούμενο μοντέλο. Είναι ακριβώς η ίδια, τα ίδια χαρακτηριστικά, το μόνο που αλλάζει είναι ότι έχει 2GB παραπάνω RAM. Αυτή εδώ είναι πολύ όμορφο πακέτο, μαύρο, από την Asus. Και πάμε να δούμε κλασικά το ίδιο σετάρισμα με το φάκελο μέσα που έχει τα drivers. Ας ανοίξουμε να δούμε. Έχει, το πρώτο πράγμα που βλέπουμε είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι, εάν κάποια τροφοδοτικά δεν έχουν δεύτερο εξάπινο, προσθέτει με 2 τετράπινα μόλεξ σε 1 εξάπινο ώστε να μπορείτε να έχετε τροφοδοσία. Πολύ χρήσιμο για κυρίως πιο παλιά τροφοδοτικά ή πιο μικρά τροφοδοτικά. Έχουμε αυτό εδώ το φυλάδιο με ένα γρήγορο guide για το πώς να το συνδέσουμε. Έχουμε τους drivers. Εγώ προτιμώ να κάνω τα update από τον υπολογιστή. Είχα ένα θέμα με τους drivers, τα πέταξα όλα. Ευτυχώς τα κατάφερα, τα έκανα μια πλήρης καθάριση και τα ξαναέβαλα πάλι από την αρχή και δούλεψαν ευτυχώς.
Κάποια στιγμή θέλω να πω και για αυτό, να δω τι θα πρωτοπώ, αλλά τώρα σιγά σιγά που πέφτουν οι ρυθμοί με τα unboxing, ελπίζω να μπορέσω να κάτσω να ασχοληθώ λίγο παραπάνω με tutorials, να σας δείξω κάποια πράγματα. Έχουμε για Crossfire, αν και έχω ακούσει πολλά παράπονα από τους όσους έχουν κάρτες γραφικών AMD, ότι τα Crossfire Profile που έχει οι drivers τους μέσα δεν είναι και τα καλύτερα. Και έχουμε και την εγγύηση, νομίζω ότι είναι αυτό το guarantee. Τέλος πάντων, είναι ένα χρειαστό χαρτί προς το παρόν. Αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που συναντάμε. Αφρολέξ, ενισχυμένη κάρτα για να μην τραυματιστεί κατά τη μεταφορά, γιατί καλός ή κακός είναι λίγο σκιτζίδες οι μεταφορείς, τουλάχιστον όχι όλοι, αλλά έχω δει τραγικά πράγματα, σας το έχω ξαναπεί. Στατικός ηλεκτρισμός στο full, κόλλες δεξιά-αριστερά, μέσα σε αντιστατική σακούλα. Λοιπόν, κάτσετε λίγο να πιάσουμε μια μεταλλική επιφάνεια για να να γιωθούμε λίγο, γιατί ναι, δεν λέει να... Τέλος πάντων, λοιπόν, ας προχωρήσουμε. Όσο πιο ευλαβικά μπορώ, η συγκεκριμένη κάρτα γραφικών, να σας τη δείξω, δεν θα βγάλω το κάλυμα, το καπάκι της από κάτω. Βλέπετε εδώ πέρα είναι η συνδεσμολογία πως μπαίνει πάνω στον υπολογιστή. Δύο ανεμιστήρες, γενικά η εμπειρία μου μέχρι τώρα με τη συγκεκριμένη κάρτα γραφικών, να φέρω και το φως λίγο πιο κοντά. Η εμπειρία μου με τη συγκεκριμένη κάρτα γραφικών είναι ότι είναι πάρα πολύ κρύες, δεν είχα κανένα πρόβλημα με τις θερμοκρασίες. Νομίζω ότι, τουλάχιστον από ό,τι είδα, όπως σας είπα, το πρόβλημα που είχα ήταν οι drivers, οι οποίοι και την, μου την έβγαλαν λίγο off. Αυτή εδώ είναι η κάρτα. Πλαστικό είναι αυτό εδώ, δεν είναι μεταλλικό το κάλυμα της επάνω. Δύο ανεμιστήρες, αρκετά ψυχρή. Έχουμε τρεις εξαγωγούς αέρα από εδώ πέρα. Το κάτω δεν έχει backplate μεταλλικό και δεν νομίζω για την τιμή της. Η τιμή της μέχρι και πριν το Πάσχα είχε 208 ευρώ. Αυτή τη στιγμή, λίγο, βασικά είμαστε 3 Ιουλίου τώρα που κάνω το unboxing, έχει πάει στα 258, έχει ανεβεί κατακόρυφα. Κάτι άλλο, κάποιο button, γιατί θυμάμαι ότι το ψάχνα και τις προάλλες, δεν έχει για να μπορέσεις να χειριστείς την κάρτα, γιατί κάπου είχα δει και κάποια button overclock, αλλά ήταν για άλλο μοντέλο προφανώς. Δύο εξάπινα μόλεξ εδώ πέρα για να τα συνδέσουμε και όπως έχουμε δει, με προσοχή να σας το δείξω, ελπίζω να φαίνεται, ας φέρω λίγο το φως πιο κοντά. Η κάμερα γενικά έχει κάποια θέματα εστίασης και λόγω του φωτισμού. Έχουμε δύο HDMI. Βασικά έχουμε ένα HDMI, συγγνώμη, και μια άλλη θύρα, με συγχωρείτε, αλλά δεν ξέρω πώς λέγεται. Ας τη βάλω λίγο από εδώ το φωτισμό, με συγχωρείτε, όπως βλέπετε. Ναι, προσπαθώ να το κάνω όσο πιο καλά γίνεται, αλλά δυστυχώς τα φώτα μου δεν με βοηθάνε πολύ. Τέλος πάντων, ναι, βλέπετε και τώρα και το φως. Ναι, okay. Λοιπόν, μία HDMI εδώ πέρα, μία δεν ξέρω πώς λέγεται αυτή η θύρα και δύο DVI θύρες. VGA δυστυχώς ή ευτυχώς δεν έχει. Η μόνη που μπορεί να βγάλει VGA είναι αυτή εδώ, λέει, αν βάλεις κατάλληλο κονβέρτορ. Αυτή είναι πλήρως ψηφιακή, αυτή προφανώς μπορείς να βάλεις κάποιο κονβέρτορ όπως και τη χρησιμοποιώ. Γιατί έχω ακούσει ότι και είχα φίλους που έλεγαν ότι δεν μπορείς να βάλεις VGA σε DVI και όμως υπάρχει ένας πολύ ωραίος και απλός κονβέρτορας, αυτός εδώ, ο οποίος μετατρέπει το DVI σε VGI. Οπότε είστε απόλυτα ικανοποιημένοι και θα μπορέσετε να βγάλετε, ή αλλιώς disable όπως λέγεται το VGA, και θα είστε απόλυτα ικανοποιημένοι ώστε να συνδέσετε εδώ την κάρτα σας στον υπολογιστή σας, όσοι έχετε πιο παλιές οθόνες όπως εγώ. Λοιπόν, αυτή είναι η κάρτα, δεν θα φάω πολύ παραπάνω ώρα να σας την περιγράψω. Τα ρολόγια της είναι αρκετά καλά χρονισμένα, είναι πολύ καλή για overclock. Την πήρα γιατί σε σχέση με τον ανταγωνισμό έχει τεράστια διαφορά. Προσωπικά θεωρώ αρκετά καλό μοντέλο. Ήμουν ικανοποιημένος. Το πρόβλημά μου είναι η έρμη driver της AMD. Πολύ σωστά με κατηγορήσετε, αλλά δεν θεωρώ τους drivers της AMD και ό,τι καλύτερο υπάρχει στην αγορά. Τέλος πάντων, αυτή εδώ ήταν. Θα τη βάλω επιτέλους μπας και καταφέρω και κάνω και τα μοντάζ μου και όλα, γιατί το PC νοσεί. Ευτυχώς που είχα APU, η οποία βέβαια καλώς κακώς θα κάνει bottleneck, αλλά τέλος πάντων δεν υπάρχει θέμα. Μια χαρά μου δουλεύει η κάρτα μέχρι να πάρω καλύτερο επεξεργαστή.
Τέλος πάντων, ήμουν ο Κώστας, check the now. Ευχαριστώ που μένετε στο κανάλι, ευχαριστώ για τα πολύ ωραία σας σχόλια, ευχαριστώ που είστε συνέχεια δίπλα και με υποστηρίζετε. Κάντε ένα like, ένα subscribe, πείτε μου το σχόλιο σας, σας αρέσει, σας ποια κάρτα έχετε. Ξέρω ότι κάποιοι πάνε Nvidia, κάποιοι πάνε AMD. Εμένα αυτό που έβλεπα ήταν τι με συμφέρει για την τσέπη μου εκείνη τη στιγμή. Τώρα πλήρωσα ένα πολύ μικρό κόστος, λίγο παραπάνω 40-50 ευρώ και πήγα σε αυτήν γιατί δεν είχα. Είναι και καιρή δύσκολη, δεν είχα να δώσω παραπάνω. Να πάω σε ακόμα καλύτερη κάρτα γραφικών και δεν μου χρειάζεται και καλύτερη. Anyway, Κώστας, check the now, να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα. Κάντε ένα like και ένα subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας. We'll be right back.